ανήκοντα στην εξηχνίαση τη υπόθεση με την καταστροφική πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ τη παραλιακή του Ρεθύμνου το ξημέρωμα τη 28η Μαου, φαίνεται να είναι οι αρχέ που εδώ και μία εβδομάδα ερευνούν σχολαστικά τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά η Κρήτη TV και το οποίο έχει ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, δείχνει ένα νεαρό άντρα γύρω στι 4 και 20 τα ξημερώματα να έρχεται από την πλευρά τη Μαρίνα και να προσεγγίζει το χώρο του σούπερ μάρκετ. Ο νεαρό διακρίνεται να εισέρχεται προ το εσωτερικό του καταστήματο από την πλευρά που γυτνιάζει με την επιχείρηση ενοικιαζόμενων οχημάτων και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να βγαίνει και πάλι προ την πλευρά του κεντρικού δρόμου. Την ώρα εκείνη όμω και ενώ ο άνδρα εστιάζει το βλέμμα του στο σούπερ μάρκετ, ακούγονται τουλάχιστον δύο εκρήξει που στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση που εξασφάλισε η Κρήτη TV αποτυπώνονται ω λάμψει. Εκείνη τη στιγμή, διακρίνεται ο άντρα που κρατά το κινητό του τηλέφωνο στα χέρια να τραβά βίντεο, ενώ σταδιακά φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο μέχρι που χάθηκε στην παραλιακή από την πλευρά του αγνώστου στρατιώτη. Την ίδια ώρα που το σούπερ μάρκετ έχει ήδη ξεκινήσει να φλέγεται. Από την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού που έχουν στα χέρια του οι αρμόδιε υπηρεσίε και συνδυαστικά με τι καταθέσει μαρτύρων που έχουν ληφθεί, φαίνεται να ενισχύεται το σενάριο του εμπρισμού και να αποδυναμώνεται το σενάριο που θέλει τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό το σούπερ μάρκετ να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός άντρα που διακρίνεται στο βίντεο φέρεται να είναι ένας ανήλικος αλλοδαπός γύρω στα 16, ο οποίος μαζί με τρεις ή τέσσερις ακόμα φίλους του φέρεται να ήρθαν με γιο ταχύ από τα Χανιά στο Ρέθυμνο για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ενώ λίγο πριν φύγουν από την πόλη προκλήθηκε η μεγάλη καταστροφική φωτιά. Οι ίδιες πληροφορίε αναφέρουν ακόμα πω πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά που έκανε στάχτη το σούπερ μάρκετ και προκάλεσε σοβαρέ υλικέ ζημιέ στην επιχείρηση ενοικιαζόμενων οχημάτων, στο κατάστημα εστίαση αλλά και στα διαμερίσματα τη πολυκατοικία πάνω από το σούπερ μάρκετ τα οποία έγλεψαν οι φλόγε και άλλα άτομα, πιθανόν φίλοι του υπόπτου, φέρεται να χτένιζαν κυριολεκτικά την ευρύτερη περιοχή του σούπερ μάρκετ, ενώ δεν αποκλείεται την ώρα που ο νεαρό πλησίασε το κατάστημα, εκείνοι να κρατούσαν τσιλιέ. Επίση, υπάρχουν και άλλε πληροφορίε που θέλουν τουλάχιστον τρία από τα άτομα αυτά, μεταξύ των οποίων και ο νεαρό άνδρα που διακρίνεται στο βίντεο, να έχουν ήδη προσαχθεί για να δώσουν εξηγήσει. Σε κάθε περίπτωση, ξεκάθαρε απαντήσει αναμένονται από το πόρισμα που θα συντάξει το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία που θα αποσταλεί το επόμενο διάστημα στον Ισαγγελέα.